της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Πολλές γεύσεις εδώ η Λουξ. Αυτή είναι η νέα μας σειρά που βλέπετε. Έχουμε ακόμα περισσότερες γεύσεις. Αλλά εδώ παρουσιάζουμε τη νέα μας σειρά στην Plus Elite, η οποία είναι βασισμένη στα νέα γλυκαντικά. Έχουμε φυσικά και στέβια, αλλά δεν είναι αυτή η πρωτοτυπία μας. Η πρωτοτυπία μας είναι ότι έχουμε αφαιρέσει όλα τα τεχνικά γλυκαντικά και έχουμε μόνο φυσικά γλυκαντικά και έχουμε πετύχει την ίδια ποιότητα Lux, την ίδια γεύση Lux με light θερμίδες. Και με πολύ ωραίες γεύσεις είδαμε. Έχουμε προς το παρόν βγάλει τρεις γεύσεις αναψυχτικών, πορτοκάλι, λεμόνι και κόλα, και έχουμε βγάλει άλλες τρεις γεύσεις στο τσάι. Το τσάι μας είναι λεμόνι, ροδάκινο και τα κόκκινα φρούτα μύρτιλο μαζί με κράμπερι. Θεωρώ ότι η Αχαΐα είναι από τους νομούς της Ελλάδας που έχει αρκετή παραγωγική δύναμη και είναι καλό πλέον να φανεί αυτό και στους κατοίκους της, έτσι ώστε να την ενισχύσουν ακόμα περισσότερο. Ευτυχώς η Lux είναι αρκετά χρόνια ήδη στην αγορά, αλλά υπάρχουν και άλλες πολλές εταιρείες οι οποίες, από ό,τι θα δείτε και εδώ, έχουν έρθει, έχουν συμμετάσχει και έχουν πολύ καλά προϊόντα. Μπεργκεράκια ως επιτοπλίστων, μπακέτες και λίγο καφέ. Τι φτιάξετε τώρα? Ένα μπεργκεράκι, ένα κάτι απλό έτσι, με αχαϊκό μπιφτέκι από ντόπιους παραγωγούς, τυράκι και κάποια λαχανικά. Σημαντικό είναι το αχαϊκό. Πολύ, πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τοπικούς παραγωγούς και όλα αυτά είναι σημαντικό. Η Αχαΐα έχει πολύ καλά παραδοσιακά προϊόντα. Ναι, προφανώς. Έχει αρκετά καλά παραδοσιακά προϊόντα, κυρίως με τα κρέατα που ασχολούμαστε εμείς στο επιδοπλίστων και κάποια τυροκομικά και λαχανικά. Ονομάζομαι Νίκος Σταυρόπουλος, είμαι φυτοριούχος φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Αυτή τη στιγμή καλλιεργώ το σιδερίτι, το τσάι του βουνού. Η καλλιέργεια γίνεται σε θερμοκήπιο, η συγκομιδή του γίνεται στο στάδιο της πλήρης ανθοφορίας για να έχει ανεβάσει όλα τα αιθέρια έλαια και τις φαρμακευτικές ουσίες που περιέχει. Το συγκεκριμένο προϊόν καλλιεργείται βιολογικά σε ανάλυση που έχει γίνει στο φαρμακευτικό της Πανεπιστημίου της Πάτρας. Έχουμε πάρει με την ανάλυση των συγκεντρώσεων των φαρμακευτικών ουσιών που περιέχει μέσα. Είναι σε πολύ υψηλή μέσα, πολύ υψηλή συγκέντρωση. Περιέχει υψηλές προσυγκεντρώσεις σιδήρου και στην αρχαιότητα το συγκεκριμένο φυτό το χρησιμοποιούσαν για να γιατρεύουν τις πληγές από τα μέταλλα λόγω της αντιβιωτικής ιδιότητας που έχει. Είναι αντιπερτασικό, είναι αντικαταθλιπτικό και είναι ένα από τα καλύτερα ροφήματα που μπορούμε να έχουμε στον τόπο μας. Με λένε Κολοβού Ελένη. Είμαστε από το ΤΕΑΠ και παρουσιάζουμε ένα δείγμα δουλειάς που κάνουμε σαν ομάδες. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ναι, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που είμαστε στο παιδικό φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο. Έρχονται σχολεία από όλη την Πάτρα και σχολεία με κοινωνικές ιδιαίτερες ομάδες, τέλος πάντων. Έχουμε εδώ πέρα το μπακ μας που είναι ρομποτοεξερευνήσεις. Και έχουμε να δείξουμε για τα ρομποτάκια πώς τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από αυτά. Έχουμε το τσίρκο, έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα δείγμα και έχουμε περισσότερα εργαστήρια. Είναι γύρω στα 24 εργαστήρια στο παιδικό φεστιβάλ. Γίνονται εθελοντικά, δηλαδή γίνονται από φοιτήτριες του Πανεπιστημίου με δική τους δουλειά, δική τους προσπάθεια. Και γενικά σκοπός μας είναι να δούμε να παίξουμε ελεύθερα παιχνίδια με τα παιδιά. Εδώ έχουμε ένα από τα μονοθέσια της φοιτητικής ομάδας φόρμουλας του Πανεπιστημίου Πατρών, την οποία φιλοξενεί το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού. Ονομαζόμαστε UOP Racing. Έχουμε κατασκευάσει 5 αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 2 είναι ηλεκτρικά. Αυτό συγκεκριμένα είναι το πρώτο μας ηλεκτρικό και τέταρτο συνολικά μονοθέσιό μας. Αγωνιζόμαστε σε παγκόσμιους αγώνες Formula Student, όπου διαγωνίζονται ομάδες φοιτητικές από διάφορα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Και φέτος συμμετάσχουμε στην Γερμανία και στην Αγγλία, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αντίστοιχα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνετε? Μέσα από αυτό θεωρώ πως μαθαίνουμε να γινόμαστε μηχανικοί. Κάνουμε κάτι εφαρμοσμένο πάνω στο τομέα μας και μαθαίνουμε πως θα δουλεύουμε και στο μέλλον. Και αναδεικνύουμε και το
Πανεπιστήμιο Πατρών. Ακριβώς, ακριβώς και την πόλη μας. Είμαστε από το ΙΕΚ Βέργη, είμαστε ειδικότητα της αισθητικής. Θα επιμεληθούμε το μακιγιάζ και γενικά την αισθητική προσώπου. Και επίσης είναι και τα κορίτσια της κομμωτικής εδώ, που και αυτά θα επιμεληθούν τα μαλλιά των όσων έρθουν τέλος πάντων. Και εδώ έχουμε μια εκδήλωση όπως βλέπετε και φτιάχνουμε διάφορα πράγματα με αχαϊκά προϊόντα και μόνο, με παραδοσιακή κουζίνα, απλά πράγματα και μερικά από αυτά τα απλά τα παίρνουμε και τα δημιουργούμε λίγο πιο νουβέλ κουζίν τέλος πάντων φτιάχνουμε. Χρησιμοποιούμε τοπικό ελαιόλαδο, θα σοτάρουμε κρεμμυδάκι σε αυτό και στη συνέχεια θα προσθέσουμε το κρυθαρότο. Το κρυθαράκι θέλει λίγο, αχαϊκό και αυτό, όλα τα προϊόντα είναι αχαϊκά. Μόλις σοταριστεί λιγάκι θα προσθέσουμε ζωμό ψαριών που έχουμε έτοιμο από τα ψάρια πάλι που είναι από την τοπική αγορά, τοπική παραγωγή μάλλον. Και θα συνεχίσουμε, θα βάλω το πιπερώσουμε και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει σιγά σιγά μέχρι να δέσει το κρυθαράκι. Ξεκινάει σήμερα το πρώτο αχαϊκό φεστιβάλ. Είναι μια πάρα πολύ διοργάνωση καλή για την Πάτρα, πρωτοπόρα, όπως στο εξωτερικό, στα πάρκα που κάνουν διάφορες εκδηλώσεις. Στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα εδώ στην Αχαΐα και πρέπει όλοι να έρθουν να τα δούνε. Υπάρχουν τα διάφορα εδώ πέρα λουκουμάκια που μπορεί ο καθένας τα πατρινά να τα δει, τα μαλακά, τα γλυφιτζούρια, τα χειροποίητα που τα φτιάχνουμε εμείς μόνοι μας. Μετά εδώ πέρα τα γλυφιτζούρια, τα φρούτα, τα καινούρια, τα ανοιξιάτικα. Μετά οι καραμέλες του λαιμού και του ούζου, το πατρινό ούζο που έχουμε εδώ πέρα. Και μετά διάφορες άλλες καραμέλες με μέλι, με πορτοκάλι, λεμόνι και όλα τα ζελεδάκια και τα ζαχαρωτά. Έχουμε παραδοσιακές πίτες με χωριάτικο φύλλο, τυρόπιτα, χορτόπιτα και σπανακόπιτα με τυρί. Έχουμε προϊόντα σφολιάτας. Τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια, κασαροπιτάκια, μπέικον, ζαμπονιπιτάκια και ατομικές τυρόπιτες. Είναι τοπική, δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια, είναι οικογενειακή επιχείρηση και είναι καλό να στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης μας. Είμαστε από το Patras Travel που ανήκει στο ΚΤΕΛ Αχαΐας και είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για την ασφάλεια στα ταξίδια που μπορούμε να σας προσφέρουμε, όπως επίσης για προγραμματισμένες εκδρομές που έχουν δημιουργηθεί για το καλοκαίρι του 2017. Είμαι από το Αίγιο. Είμαι παραγωγός μελιού και γλυκού τριαντάφυλλου, ήρωδο ζάχαρη, ένα τοπικό γλυκό όπως ξέρουν όσοι είναι από την περιοχή. Είμαι τρίτης γενιάς μελισσοκόμος. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε κάποια μέλια, όπως είναι η γέλατα βανίλια που είναι πολύ δύσκολο, έχει 3 χρόνια να βγει, υπάρχει ανθόμελο, υπάρχει πολύ ωραίο θυμάρι και πάνω απ' όλα το γλυκό τριαντάφυλλο. Η Αχαΐα έχει έτσι δυνατά προϊόντα, έτσι. Η Αχαΐα είναι ένας πολύ εύφορος χώρος και αγρότες θέλει και ζωή για δουλειά. Είναι μια καινούργια αρχή, πραγματικά μια αξιοποίηση ενός χώρου που μέχρι πέρσι δεν τον είχαμε. Είναι μια ζωή της πόλης τελείως διαφορετική και μια γνωριμία όλων των πατρινών με όλη τη δυναμική της Αχαΐας σε επιχειρηματικό επίπεδο, από τρόφιμα ποτά μέχρι θέματα ύπνου που έχω εγώ και ό,τι άλλες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται γύρω μας για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να πάμε ένα βήμα παραπέρα την τοπική μας οικονομία. Εμείς έχουμε στρώμα, είμαστε μια επιχείρηση από το 1965 η οποία κοιμίζει τους πατρινούς και όχι μόνο αδιάλειπτα όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε από την Αιγύρα Αχαΐας και έχουμε σαπούνια, σαπούνια ελαιολάδου. Ελαιόλαδο, έχουμε ορό για τα μάτια, έχουμε κρέμες προσώπου, κρέμες χεριών, κρέμες σώματος, τα πάντα όλα. Η κατασκευή την οποία κάνετε εσείς. Ναι. Η κατασκευή είναι δική μας, έχουμε δικό μας εργαστήριο, αλλά γίνονται με ελαιόλαδο παραγωγής μας. Έχουμε σαπούνια που είναι με βότανα, σαπούνια με διάφορα συστατικά, οργανικά. Και μάλιστα είμαστε και μία από τις ομάδες που έχουν μπει στο Orange Grove Patras.
Λαχαΐα, άρα έχει πολύ σημαντικά έτσι, πράγματα να δώσει. Πάρα πολύ σημαντικά και ίσως και η κρίση να είναι μια ευκαιρία για να βγούμε μπροστά, να καινοτομήσουμε, να σκεφτούμε καινούργιες ιδέες και να είμαστε γενικά δραστήριοι και όχι να καθίσουμε στον καναπέ. Ναι, ναι, αυτά είναι τα αρωματικά μας τα σαπούνια. Αυτή είναι η κλασική μας σειρά. Έχουμε σαπούνι για ξύρισμα, σαπούνι μεγάλα γαϊδούρας. Βλέπουμε αποξηραμένα φρούτα, σταφίδα και σουλτανίνα, που είναι κατεξοχήν της περιοχής μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που παίρνουμε μέρος σε μια τέτοια εκδήλωση, ένα τέτοιο φεστιβάλ που πρώτη φορά δημιουργείται στην Πάτρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι σε αυτό και ευελπιστούμε να γίνονται συνέχεια τέτοιες κινήσεις. Είναι η μαύρη σταφίδα, είναι κατεξοχήν ένα προϊόν της περιοχής μας και μόνο. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές και προχωράμε με αυτό. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά αποξηραμένα φρούτα, παπάγια, ανανάς, σουλτανίνα, μίξ. Είμαι Πετριχένος Παναγιώτης λέγομαι, είμαστε η εταιρεία Καβίνο από το Αίγιο. Έχουμε έρθει εδώ με τα προϊόντα της εταιρείας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι δικά μας προϊόντα, είναι της περιοχής μας και χαιρόμαστε που θα περάσει ο κόσμος και θα δοκιμάσει και θα δει τα προϊόντα μας που παράγουμε και εμφιαλώνουμε στην εταιρεία Καβίνο στο Αίγιο. Μια σημαντική διοργάνωση για τον τόπο, γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει τα τοπικά προϊόντα, να τα προτιμάει, γιατί πολύ σημαντικό η οικονομία, η τοπική οικονομία για την αγορά εργασίας και γενικά για την ανάπτυξη του τόπου. Βλέπουμε καλά τυχαία. Καλά τυχαία, ναι. 90 χρόνια επιχείρηση. Οι καταναλωτές μας αγαπάνε και εμείς τους αγαπάμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Λέγομαι Χρήστος Πούλος, ζω στην Πάτρα εδώ και 10 χρόνια. Ξεκίνησα να κάνω με τον κύριο Παπαλεξόπουλο αυτό το δίκο κοσιτάρι, το οποίο το αναπτύξαμε σε μια πενταετία να βγάλει μια καλή ποιότητα αλευριού για να δοκιμάσει ο κόσμος το παλιό ζέα που λέγαμε. Μετά από μεγάλη προσπάθεια βέβαια, καταφέραμε να φτιάξουμε 2 ποικιλίες σιταριού και 2 ποιότητες αλευριού, οι οποίες μας δίνουν το, όπως είδατε, το ψωμί ολικής αλέσεως και το λευκό, το οποίο είναι για άλλες χρήσεις, για όλες τις χρήσεις δηλαδή, για πίτσες, κουλουράκια κτλ. Κτλ. Σήμερα εδώ σε αυτό το όμορφο περιβάλλον, όλη η Πάτρα είναι εδώ, όλο το παραγωγικό δυναμικό της πόλης, η παραγωγική μηχανή είναι εδώ και εκθέτει τα προϊόντα της. Δεν θα μπορούσε να λείπει ο Όλπα, ο οποίος υποστηρίζει τη Δυτική Ελλάδα και τα προϊόντα της, υποστηρίζει την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Είμαι η Μαρία Παπαγεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΚΕΠΑ του Δήμου Αιγιαλίας, που κύρια απασχόληση έχει τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Αιγιαλίας. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί θέλουμε να παρουσιάσουμε αυτό που παράγουμε στο κομμάτι του πολιτισμού και της ανάπτυξης. Το σημαντικότερο βέβαια είναι το πολιτιστικό καλοκαίρι που ξεκινάει ήδη από το Σάββατο με ένα πλούσιο πρόγραμμα. Κάθε μέρα κάτι έχουμε στο Υπαίθριο Θέατρο και σε όλες τις ενότητες της Αιγιάλιας. Καλούμε όλο τον κόσμο, όχι μόνο της Αιγιάλιας αλλά της Αχαΐας να έρθει. Θα περάσουμε θαυμάσια. Έχουμε για κάθε γούστο εκδήλωση. Από αρχαία τραγωδία, από μουσικό δρόμενο, από θέατρο και πάρα πολλά δωρεάν με ελεύθερη είσοδο. Επίσης, ένα σημαντικό πάλι πολιτιστικό γίγνεσθε είναι τα Ινοξένια του Δήμου Αιγιαλίας που θα αρχίσουν 17 Αυγούστου μέχρι 27, όπου εκεί η γαστρονομία και το κρασί έχουν τον πρώτο λόγο σε ένα μεθυστικό ταξίδι που περιοδεύει σε όλη την Αιγιάλια. Σαλούν, ήρθαμε και εμείς εδώ πέρα. Φανταστικός χώρος, πολύ ωραία διοργάνωση. Πιστεύω να είναι και καλύτερα σε λίγη ώρα, μόλις άνοιξε κιόλας η έκθεση. Καλό είναι για τον κόσμο που θα έρθει εδώ πέρα και για μας βέβαια, να μαθαίνουμε και τα τοπικά προϊόντα. Και εμείς μέσα από τις πίτσες που έχουμε φτιάξει σήμερα και αύριο που θα είμαστε 4 μέρες εδώ,
Έχουμε αρκετά τοπικά χαϊκά προϊόντα μέσα και από λαχανικά και από πανιτάρια και από αλαντικά και από τυριά. Έχουμε φτιάξει και δύο ειδικές πίτσες για τις ημέρες. Είμαστε εδώ με φυσικούς χυμούς, με φρούτα βιολογικής καλλιέργειας, γιατί το κατάστημά μας είναι ένα βιολογικό παντοπολείο καφέ, πάντα με βιολογικά και μόνο προϊόντα. Και σήμερα λοιπόν παρουσιαζόμαστε εδώ πέρα με τους χυμούς πορτοκαλιού, πορτοκάλι ρόδι, ρόδι φράουλα, διάφορους συνδυασμούς, πάντα με τοπικά χαϊκά προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Είναι μια πρωτοβουλία του επιμελητηρίου. Θεωρώ ότι και περιφερειακά αλλά και τοπικά μπορεί να γίνει θεσμός. Εδώ προβάλλονται τα προϊόντα των εταιριών μας είτε σε βίντεο είτε σε παρουσίαση και γευσιγνωσία γίνεται επί τόπου. Η πρωτοβουλία αυτή είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλή. Το Edelweiss είναι μια επιχείρηση πανελλαδική βέβαια, όλη η Ελλάδα την στηρίζει, σε όλη την Ελλάδα περιφέρεται. Τώρα ετοιμάζεται και για τις εξαγωγές, έχει κάνει κάποιες εξαγωγές, δεν είναι και εύκολες οι εξαγωγές, είναι λίγο δύσκολες. Τα προϊόντα αυτά είναι ευρωπαϊκά και αυτά σε κάποια επίπεδα ανεβασμένα. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.